Ένα-ένα. Σκάνδαλο. Δεν θα πάρουμε άλλο στην ομάδα, οι τρεις μας θα καθαρίσουμε. Είπαμε να παίρνουμε και τον Άρη, αλλά δεν βλέπω να έχουν φέρει παραπάνω σουκαρίστρες. Οπότε άστο, δεν βαριέσαι. Άρη, τη γλίτωσε. Μόνοι μας. Next week. Λοιπόν, εδώ πέρα σήμερα πώς καταλαβαίνετε. Πρώτον, εγώ δεν παίζω, δεν πάρω την κόκκινη. Να την πάρεις, Ελένη μου, να την πάρεις. Ναι, αλλά γιατί ξεκινάει πάντα η γυμναστική με μια δίλη. Τι είναι τώρα, και εγώ δεν παίζω, δεν πάρω το κίτρινο καθηκάκι στη γωνία. Είμαστε στο πλάγια να ταιριάζει, έλα, να αλλάξει. Δεν πειράζει. Όχι, πάρ' το. Θέλεις το πράσινο. Δεν γίνεται γυμναστική, γίνεται στάιλινγκ τώρα. Είναι ελαφρύτερο, είπα να βάλω λιγότερο νερό, κατάλαβες, να κουραστώ λίγο λιγότερο. Λοιπόν, σήμερα καταρχήν να πω πόσο περιμένουν όλες οι τηλεθεάτριες να κάνουμε αυτή τη γυμναστική. Ωραία. Γιατί και θα καθαρίσουν και θα γυμναστούν. Και αυτό εσύ τώρα ψηφοφοράς. Αυτό όχι, Ελένη. Αυτό δεν το έγραψα εγώ. Την επόμενη εβδομάδα θα φορέσω κάτι δικό μου να το δεις ξανά. Λοιπόν. Τι κάνουμε, Έλετε. Μια μικρή προθέρμανση. Παίρνουμε τους κουβάδες μας. Θα ήθελα να τους έχουν γεμίσει όλοι με νερό. Ελένη, δεν κάθω έτσι. Μ' αρέσει όπως κρατάς τον κουβά. Λοιπόν, και γυρίζουμε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω τον κουβά. Για ανοίξτε λίγο. Ζεστά. Λίγο, λίγο πιο αριστερά. Να χωράμε. Ναι, ξέρω, πάνω απλό. Και αντίθετα. Λίγο μουσική, νοικοκυρέ. Άστο, αντίθετα δεν ξέρω αν με βολεύει. Τώρα πολύ ωραία. Γυρίζω γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Αντίθετα, τέλεια. Αφήνω κάτω τον κουβά και παίρνω τη σκούπα μου. Ελένη, κόκκινη σκούπα. Μόνο. Μόνο κόκκινη. Όχι, όχι, αυτή είναι η κόκκινη. Αυτή είναι η κόκκινη. Α, ναι, τη βάλαμε σε λάθος πράγμα. Είπα κόκκινο κοντάρι εγώ. Λοιπόν, παίρνουμε τη σκούπα. Βλέπετε, παιδί μου. Τι να την κάνει. Και ζεσταίνουμε και το υπόλοιπο. Θα με τρελάνουνε. Θα ζεσταθεί και αυτή. Δεν μπορώ πια. Έχω συγκινηθεί σήμερα. Λοιπόν. Εμείς συγκινήσαμε, εγώ να σταθώνομαι. Για πες. Έτσι με τη γυμναστική, Ελένη. Συγκινούμαστε, να σταθώνομαστε και γυμναζόμαστε. Λοιπόν, πλάι, πιάνω. Πλάι, πάλι πιάνεις και πιάνω. Γιατί λίγο κυρίες έχω και χορευτική κίνηση. Πλάι, πιάνω το κοντάρι. Βγάζω το ποδαράκι μου πλάι και το χέρι μου μαζί. Ποδαράκι, πλάι. Νίκο, τώρα δείξε που έχεις μάθει χώρο τόσα χρόνια. Αυτό περίμενε. Πλάι. Πλάι. Όλα τα ταλέντα. Πλάι. Και πλάι. Πολύ ωραία. Παίρνουμε τη σκουπίτσα μας, την κολλάμε στο στήθος μας. Ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει ο καθένας. Τεντώνω μπροστά. Πάνω. Πίσω. Πώς. Πάνω. Κάτσε καλέ. Έξι κινησούλες είναι. Ναι. Τεντώνω μπροστά. Τεντώνεις. Πάνω. Μάλιστα. Πίσω από το κεφάλι. Μάλιστα. Πάνω. Μπροστά. Και στο στήθος. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, ένα, δύο. Θέλω να τις κάνω τις κινήσεις με πάθος. Θέλω να δείχνουμε στον κόσμο πόσο χαίρεστε όταν κάνουμε γυμναστική. Έξι, να μας εμείς ότι χαιρόμαστε. Δύο. Ελένη, γιατί το λες. Τι να κάνω. Ότι στο χωριέ μου όταν τα λες αυτά, νόμιζα πως δεν χαίρεσαι. Όχι, παιδί. Τι λες τώρα. Δεν θέλω να ξαναφέρω την ωραία ζώνη της Ελένης που δουλεύαμε τότε στους καναπές. Αυτή θα τη δουλέψουμε πρώτη-πρώτη, έχω να πω, άλλη μια φορά. Πάνω, πάνω. Ωραία, και τελειώσαμε με την προθέρμανση. Ας αρχίσουμε να γυμναστούμε όλοι. Έχουμε γεμίσει τους κουβάδες μας με νερό. Πιάνουμε τον κουβά μας στο ένα χέρι. Κολλάμε το άλλο χεράκι μπροστά, στηριζόμαστε τη σκούπα. Σαν τις κυρίες Σαββίδης είμαστε, σημαίνει την ταινία. Έχει λίγο κούραση η γυμναστική, όπως και το νοικοκυριό, αλλά το κάνουμε. Και σηκώνουμε ποδαράκι αντίθετο με χέρι. Έτοιμοι? Ναι. Αν υπάρχει έλεος, ας κατέβει. Αν υπάρχει έλεος, ας έρθει εδώ να γυμναστεί. Τρία. Οκλείεται. Τέσσερα. Όλοι αυτοί που μας βλέπουν τώρα και έχουν πάρει σκούπες και κουβάδες. Όλοι αυτοί που μας βλέπουν έχουν πεθάνει στα γέλα. Δεν παίρνουν το σκούπα και το κουβά. Νίκο, νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά η γυμναστική είναι γέλιο και αποτέλεσμα μαζί. Να τα. Εγώ, όλοι οι μαθητές μου που έχω, γελάμε και γυμναζόμαστε και όλοι έχουν ένα πολύ όμορφο σώμα και υγεία. Ξεκόλλησε το ένα πόδι, ξεκόλλησε το σκάλα. Τι θα γίνει, Κρίστη, πόση ώρα θα μείνει, πιάστηκε το χέρι μου. Και το άλλο πόδι και το άλλο χέρι, έτοιμοι. Ανεβάζουμε. Για θυμισέ μας, έτσι. Ένα. Μπράβο. Δύο. Τρία. Μπράβο. Τέσσερα. Πάρα πολύ ωραία. Και φτάνει. Αφήνω τον κουβά μου κάτω. Ελένη, είσαι έτοιμα να γυμνάσουμε τη ζώνη σου. Ναι, αγάπη μου. Είμαι σίγουρη ότι αυτή την άσκηση θα την κάνει σούπερ τέλεια. Πάντα την κάνει τέλεια όταν αφορά τη ζώνη σου. Ναι, να δω, και είναι αυτή η στάση που την κάνω τέλεια. Πιάνουμε το κοντάρι τη σκούπα. Την κάνει όντω τέλεια γιατί αμέσω ξυπνάει, διαγείρεται το υπόλοιπο σώμα και την κάνει σούπερ τέλεια. Κατάλαβε. Νίκο,
Λοιπόν, πιάνουμε το κοντάρι, το αγκαλιάζουμε ανάμεσα στις παλάμες μας. Αγκάλιασε προς την παλάμη σου. Λοιπόν, χαϊδεύουμε το κοντάρι μέχρι κάτω. Ωραία. Και το ανεβάζουμε, ξαναχαϊδεύουμε μέχρι πάνω. Άντε παιδιά, καλή μας μέρα. Και καλά εσύ. Πολύ αποτελεσματική άσκηση. Και καλά εσύ. Όλοι οι υπόλοιποι που χαϊδεύουμε ένα ξένο κοντάρι. Ρε Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό στη μαθητριά μου κάθε φορά, δηλαδή δεν αφήνεις να γυμναστεί. Όχι, δεν έχει γνωριστεί ακόμα και το χαϊδεύει. Όχι, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό, με το που κάνουμε τη σεισμογενική ζώνη, διεγείρεται όλο το σώμα. Με Αγία μου. Διεγέχτηκες. Μπορεί να σταματήσεις να μιλάς. Ναι, οκ, θα χαϊδεύω μου κάτι. Λοιπόν, θα χαϊδέψουμε 5 φορές το κοντάρι να γυμνάσουμε. Έγινε, να του δώσουμε και ένα όνομα. Πού σε ψυχούλα, εκεί. Πού σε ψυχούλα, μπράβο Ελένη. Λοιπόν, από τώρα 5 επαναλήψεις. Πάνω, χαϊδεύω. Αν το δικό μου κοντάρι θέλει λιγότερο, δεν μας πειράζει. Είναι ανάλογα με το κοντάρι. 4. Πίσω, μπράβο, 3. Πίσω, ποπός. Κατεβαίνω μέχρι κάτω. Άλλη μία φορά το κοντάρι πάνω κάτω. Άλλη μία. Παιδιά. Και πιο γρήγορα. Λοιπόν. Και μια τασούλα στην σεισμογενή ζώνη της Ελένης και στη μέση μας. Πάντα τη δικιά μου δουλεύουμε. Ναι, βέβαια, σε αυτές τις πόσες, ναι. Ελένη, το κάνω για να σε διεγείρω και να σου αρέσει πιο πολύ η γυμναστική για τις επόμενες ασκήσεις. Ναι, σε μωρέ, πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Και πάνω και τεντώνω στο πλάι. Και από την άλλη πλευρά. Συγγνώμη, Ελένη. Ωραία. Σε περίπτωση που είστε με τη φίλη σας, κάντε το νοικοκυριό, θέλω... Κάντε το κοντάρι. Θέλω να δείξω μια άσκηση. Ναι. Λοιπόν, ελάτε πάρτε τη μία σκούπα μόνο. Νίκο μου αρέσει, έχεις κάνει προθέρμανση από μόνο σου. Και παιδιά, δηλαδή, δεν υπάρχει. Πάντε για να πω το στην κοπέλα. Είναι η γνωστή, Νίκο, εδώ είμαι. Είναι η γνωστή άσκηση του αλόγου. Εντάξει, πραγματικά έτσι λέγεται. Μ' αρέσει που με σκέφτηκες για το άλογο. Λοιπόν, πάρτε τη σκούπα με την Ελένη και καθίστε ποπό με ποπό σε αυτή τη θέση. Ποιος καθέρει τη σκούπα. Καθίστε ποπό με ποπό σε αυτή τη θέση. Καθυστερείτε και δεν θα προλάβουμε να δείξουμε όλες τις ασκήσεις για τις νοικοκυρές. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε. Πολύ ωραία. Μένετε εκεί. Παίρνεις, Ελένη, το κοντάρι κάτω εδώ από τα πόδια σου. Σαν άλογο θα σκεφτείς ότι είναι το κοντάρι. Σαν άλογο τα πόδια. Όχι, δεν τα κλείνεις. Δεν τα κλείνεις. Και είναι το κορίτσι και το άλογο. Καλέ, μην γελάτε. Λοιπόν, Νίκο, άκου τι θα κάνεις. Πιάσε την αρχή τη σκούπα σκύβοντας. Σκύψε. Έτσι, ωραία. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Αυτό που κάνω εγώ εδώ θα το κάνετε μία ο ένας μία άλλος. Δηλαδή, όπως είστε εδώ, ο ένας σκύβει, ο άλλος ανεβαίνει. Όταν ανεβαίνει ο Νίκος, κατεβαίνει η Ελένη. Τέλεια. Πάμε. Νίκο μου. Ένα. Εγώ, εσύ. Σκύβε, ανέβα. Πάνω, μπράβο. Πρόσεχε, μην τραβάς. Σούπερ τέλεια, δύο. Και με την τριβή θα πάρουμε φωτιά. Είστε τέλεια ομάδα, τέλεια ομάδα. 6 επαναλήψεις και θα μου πείτε μετά τι νιώθετε. Δεν θες. 5 επαναλήψεις. Ελένη, Ελένη, κάνε την άσκηση, σε παρακαλώ, 4. Μάνα. Μην την κάνεις να γελάει, θα τραυματιστεί η μαθήτριά μου. 2. Θα τραυματιστούμε όλοι εδώ μια μέρα. 1. Και φτάνει. Μπράβο. Υδρώσαμε. Παιδιά, υδρώσαμε. Παιδιά, δεν είναι εύκολα. Παιδιά, το κέφι αμύωτο. Είστε έτοιμοι να σφουγγαρίσουμε και να σκουπίσουμε το πάτωμα να το γλύψουμε κοινώς. Ναι. Α, λοιπόν. Θα γλύψουμε κιόλα. Μισό, παιδί μου, να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Okay. Στις διαφημίσεις μας, δεν ξεχάσετε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν θέλω να το χάσετε, υπάρχει λόγος. Και εγώ ξέρω, δεν σας λέω ψέματα. Δείτε αυτό και επιστρέφουμε να γυμναστούμε, παιδιά.